τώρα στην άλλη άκρη της Ευρωπαϊκής Δραμής, όπου έχουμε τον πρόεδρο του Κοινωνικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Παμινώτα Τερζή, τον οποίο τον καλησπέριζουμε και τον καλησπέριζουμε στο καταφύγιό μας, όχι βέβαια για καλό λόγο. Άλλες φορές έχουμε να πούμε ευχάριστα, αλλά σήμερα πάλι τα νέα δεν ευχάριστα για τους κυνηγούς της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, για όλο τον Εύρου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο καφέ. Καλησπέρα, Αδρέα μου. Και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά επίσης. Τι γίνεται, ρε Πρόεδρε, πόσες ρυθμιστικές θα κάνουν για τον Εύρο μας? Γιατί αυτός ο εμπεγμός στους κυνηγούς της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο ο εμπεγμός και το αντικυνηγητικό μένος. Δηλαδή έχει βγάλει μέχρι σήμερα 4 αποφάσεις χωρίς να συμπεριλαμβάνει μέσα τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Αλλά να σας πω και το σπουδαιότερο, και τη Σαμοθράκη. Δηλαδή αυτό που επικαλούνται οι οικολόγοι, ότι οι δίθεν τα θυράματα θα φύγουν και θα πάνε, μπορούσαν να μας πούν ότι μήπως φύγαν και στη Σαμοθράκη. Πώς ταξιδέψανε. Αυτό με κάποιο τρόπο το μαζέψαμε με τη Σαμοθράκη μετά από ένα μήνα. Το μαζέψαμε μετά από δυόμιση, ναι. Τώρα τι θα γίνει με τον Έρθινο Πότομο, ισχύει αυτό τελικά το ΦΕΚ που κυκλοφόρησε? Τι θα γίνει, Αντρέα μου, σήμερα είχαμε το Ιγετικό Συμβούλιο. Πήραμε απόφαση, μάλλον την Παρασκευή, κατά 99% θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο. Θα καλέσουμε όλους τον κόσμο τον κυνηγητικό να τους δώσουμε ένα μάθημα ότι εμείς δεν είμαστε πια τα κορόιδα όλης αυτής της ιστορίας. Ο εμπεγμός, η κοροϊδία να σταματήσει. Έβγαλε ολική απαγόρευση του κυνηγίου. Πουθενά δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μόνο ο κύριος Κυλακάκης το έκανε. Δεύτερη φάση. Αφήνει τον αγριόχειρο λόγω της αφρικανικής πανόλης. Δεύτερη απόφαση. Τρίτη απόφαση. Αφήνει τη Σαμοθράκη. Τέταρτη απόφαση. Επιτρέπει από τον Ερυθροπόταμο και πάνω. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, αν έχει λογική, αν έχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση, να μας την πούνε, γιατί βγάλουν και λένε κάτι πράγματα τα οποία πραγματικά είναι αστεία και δεν στέκονται καμιά σοβαρότητας και δεν υπάρχει καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Να πω όμως, να πούμε λίγο ότι οι βουλευτές του Εύρου νομίζω ότι τώρα τους άδειασε ο Υπουργός, γιατί μας υποσχέθηκαν παραμονές της απόφασης ότι θα έρθει η απόφαση αυτής της ολικής απαγόρευσης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είπα και σήμερα εγώ. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους που κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες να λυθεί το θέμα του κυνηγίου στον Εύρο, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχει πιο ισχυρή δύναμη από πάνω και η φωνή τους δεν εισακούστηκε. Όταν μου παίρνουν οι άνθρωποι και μου λένε ότι θα υπογράψει την Παρασκευή για όλο το κυνήγι και την Παρασκευή υπογράφει για τον Ερυθροπόταμο και πάνω, τι να πω παραπάνω. Αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο τους άδειασε, του συνεζήλεψε. Ναι. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω. Το δασαρχείο έκανε καμιά τέτοια πρόταση? Έχουμε καμιά πρόταση από το δασαρχείο? Δηλαδή, ρωτήθηκε το δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης, το δασαρχείο της Σουφλίου, που είναι οι καθόλου αρμόδιοι για να προτείνουν στον Υπουργό τι πρέπει να γίνει? Είναι καμιά τέτοια πρόταση? Θα σου πω, Αντρέα μου, ότι οι αποφάσεις που πήρε ο κύριος Κυλακάκης όλο αυτό το διάστημα δεν ρώτησε κανένα δασαρχείο. Καμιά υπηρεσία. Τώρα όμως περίμενε η εισήγηση και η εισήγηση ήταν άλλο εντολή δική του. Αυτός έκανε την εισήγηση τι να προτείνουν τα δασαρχεία. Καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα τι έγινε. Καταλαβαίνω μια χαρά. Κατάλαβα. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, εσείς σαν κυνητικός σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, σας κάλεσε ποτέ κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο να πει τι προτείνετε στις κυνηγοί? Γιατί από ξέρετε πού να καλύτερα. Με καλέσει? Από το Υπουργείο να σας ρωτήσουν τι προτείνετε στις κυνηγοί? Εσείς ξέρετε καλύτερα. Ήσταν σε όλες φωτιές. Ήσταν δίπλα στο θύραμα. Έχετε κάποια πρόταση να μας κάνετε? Για ποιο λόγο? Όχι, τίποτα. Εμείς ζητήσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του εδώ και μήνες. Ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας, ο Γιώργος Βαραμπάτης, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος, έκανε τα πάντα μέσω υπηρεσιακών παραγόντων να επισκεφτούμε τους Κυλακάκη. Δεν μας δέχτηκε. Μάλιστα. Τι να πω παραπάνω. Τι να πω παραπάνω. Αυτό που αναγγείλατε είναι την Παρασκευή ένα συλλαλητήριο, το οποίο πού σκοπεύουμε να γίνει, Πρόεδρε?
στην πόλη, έχουμε σκεφτεί να κάνουμε και άλλες συνέργειες ή μόνο στο συλλαλητήριο? Δεν σ' άκουσα και πολύ καθαρά γιατί λέω, είμαι έξω, ναι. Ανδρέα μου. Είπατε ότι... Το συλλαλητήριο αυτό θα έχει σκοπό να περάσουμε το μήνυμα ότι τέρμα η κορυδία και άμεση τροποποίηση της απόφασης και να επιτραπεί το κυνήγι σε όλες τις ελεύθερες περιοχές. Μάλιστα. Εκεί που επιτρέπεται ο αγριόχειρος να επιτραπούν και όλα τα θυράματα τα άλλα. Αυτή είναι η απόφασή μας. Αυτός είναι ο αγωνιστικός μας χειρισμός. Ναι. Θα έρθει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μπορεί και άλλα μέλη από τη Θεσσαλονίκη από την Ομοσπονδία. Ναι. Θα καλέσει όλους τους πρόεδρους εδώ πέρα της περιοχής μας και όλους τους κυνηγούς να συμπαρασταθούν σε αυτόν τον αγώνα. Να πω, πρόεδρε, οι υπόλοιποι πρόεδροι είναι μαζί σε αυτό το, δηλαδή οι υπόλοιποι πρόεδροι τρομού Εύρου. Γιατί αυτοί όλοι οι πρόεδροι ήμασταν μαζί για τον αγώνα που ξεκινήσαμε από την αρχή. Ναι. Το να ανοίξει τώρα μόνο το Δημότικο και ο Ρουστιάρα, φυσικά υπάρχει ένας εφησυχασμός αρκετούς, ναι, συναδέλφους κυνηγούς της περιοχής. Ναι. Όμως μην ξεχνάμε, μέσα στο Δέλτα υπάρχουν πάρα πολλοί κυνηγοί και από το Δημότικο και από τον Ρουστιάρα και από τον Σουβλή, οι οποίοι πηγαίναν και κυνηγούσαν μέσα στο Δέλτα. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να... Το Δέλτα το επισκέπτονται από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Βόρεια Ευρώπη. Σήμερα μου πήρε να βρει από την κόρη του παιδιά, ναι, τη μιλούσα 10 λεπτά ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Και αγωνιούν και αυτοί. Ξέρεις πόσο κόσμο χάνομαι που έρχονται στην περιοχή μας, που αφήνουν χρήματα, που κυνηγάνε, γιατί το Δέλτα είναι ένας φυσικός κυνηγότοπος παντού. Έτσι ακριβώς. Το ξέρουν οι πάντες. Και όχι μόνο για το κυνηγί, είναι εμβληματικό. Είναι η σημαία του κυνηγιού. Ακριβώς, δεν κυνηγί υπάρχει δέντα χωρίς κυνηγί. Βέβαια. Μάλιστα. Εύχομαι καλό αγώνα. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε όλα. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί. Σαφώς και θα καλέσουμε όλους τους να είναι παρόντες. Να είναι παρόντες. Και όχι μόνο οι κυνηγοί. Βέβαια. Και οι φίλοι και οποιοδήποτε κοντά μας να είναι κοντά μας στον αγώνα μας. Δεν θα πέσουμε αμαχητοί. Έτσι ακριβώς. Θα παλέψουμε, Ανδρέα. Θα παλέψουμε γιατί έχουμε δίκιο. Έτσι ακριβώς. Εμείς θέλουμε την νομιμότητα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Να εφαρμοστεί ο νόμος, τίποτα άλλο. Ποτέ δεν ήμασταν παράνομοι, ποτέ δεν ζητήσαμε παράλογα πράγματα. Μάλιστα. Πρόεδρε, καλό αγώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Καλό κουράγιο. Καλά. Να είσαι καλά.